εκφράζοντας παράλληλα βεβαιότητα για το περιεχόμενό τους. Τονίζει ωστόσο πως η Λευκωσία δεν θα μετακινηθεί από τις θέσεις αρχών. Σε συνέντευξή του στο Τσουρούλης Uncensored, ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αιτήματος της Κύπρου για ένταξη στο ΝΑΤΟ, διαβλέποντας κίνδυνο η Τουρκία να ζητήσει ανταλλάγματα στο Κυπριακό. Μας ενημερώνει η Σοφία Ιωσήφ. Η κυβέρνηση δεν θα μετακινηθεί από τις θέσεις αρχών στον Κυπριακό για να μην χρεωθεί αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Μια λύση δύο κρατών, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Τσουρούλης Uncensored, θα ήταν η καταστροφή του κυπριακού ελληνισμού. Η κινητικότητα δεν είναι όμως επικίνδυνη, κύριε Υπουργέ, με δεδομένες τις ακραίες θέσεις όπως τοποθετούνται από την τουρκική και τουρκοκυπριακή ηγεσία? Δεν μπορεί να έχουμε βεβαιότητα ως προς το όχι μόνο ποια θα είναι η κατάληξη, αλλά ακόμα και ποιος θα είναι ο πυρήνας, τι ακριβώς είναι τον οποίο θα μπει στο τραπέζι των συνομιλιών. Αλλά από την άλλη, δεν έχουμε επιλογή. Τόνισε δε ότι η πολιτική ηγεσία έχει προετοιμαστεί ώστε να αναγνωρίσει και να αντικρούσει μια ενδεχόμενη έμεση υποβολή λύσης δύο κρατών στο τραπέζι. Λέμε τώρα για την τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά και για τη μετατόπιση της στη λογική των δύο κρατών. Σε αυτό δικαιούμαι να σας ρωτήσω εάν έχουμε συνεισφορά κι εμείς. Με τα δύο κράτη και πώς αυτό θα εμφανιζόταν, αν θα εμφανιζόταν και τι συζήτηση έγινε, είναι μέρος όλης αυτής της περιραίουσας που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα. Στα πλαίσια της προετοιμασίας όλο αυτό το διάστημα έγινε προετοιμασία που να αφορά αντιμετώπιση. Μια λύση δύο κρατών θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους Τουρκοκύπριους, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, καθώς θα απολέσουν την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα ΝΑΤΟ, διότι κάποιος εύλογα καταλήγει στο συμπέρασμα, είναι γιατί να μην κάνουμε αυτόν τον τελικό προορισμό. Διότι υπάρχει μια βασική πολιτική απέτηση, που είναι το βέτο της Τουρκίας. Δεν είναι η Τουρκία πει, ωραία, μπαίνω σε μια συζήτηση, αλλά. Δηλαδή, το αλλά μπορεί να έχει να κάνει με τη μορφή που θα πάρει η όποια λύση του Κυπριακού. Μπορεί να έχει να κάνει με τα ευρωτουρκικά. Δήλωσε παράλληλα ότι η κατάργηση της βίζας για την Αμερική είναι στο τελευταίο στάδιο, τοποθετώντας την εντός του 2025. Χαρακτήρισε την ίδια ώρα μονόδρομο τη στάση που κράτησε η Κύπρος απέναντι στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πέραν των οικονομικών όμως συνεπειών, νιώσατε καθόλου, επιτρέψτε μου τον όρο, την ρωσική οργή? Η σχέση με τη Ρωσία είναι μια σχέση με ιστορική διάρκεια. Οπωσδήποτε περνά μια δύσκολη φάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντιληπτό από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, έχουμε εξηγήσει γιατί έχουμε αυτή τη στάση. Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε μάλιστα λόγο για ισοπεδωτική και άδικη κριτική στην κυβέρνηση. Νιώθω και βλέπω μια αναπίστευτη τοξικότητα, όπου η προσωπική επίθεση δια αντιπροσώπων ή πληρεξουσίων έχει γίνει πλέον κανονικότητα. Με συνεισφορά και των ίδιων των πολιτικών όμως. Με συνεισφορά και ευθύνη όλων. Εγώ δεν λέω ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι ταγμένα κατά της κυβέρνησης Χριστόδουλου. Δεν έχουν και λόγο άλλωστε. Αυτό το οποίο μπορώ να δω είναι ότι υπάρχει μία κριτική η οποία σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις είναι ισοπεδωτική και σε κάποιες περιπτώσεις και άδικη. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όσον αφορά στο Μεσανατολικό, άφησε αιχμές για φωνές που θέλουν να μετατρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε διαδηλωτή και εκφραστή πολιτικού ακτιβισμού.